δώσει να έχουν κάτι, αποτελούν απλά αριθμοί και διάφορα στοιχεία να φτιάχνουν το μέλλον που έχουν καταλήξει. Γενικότερα είναι το θέμα ότι η ομάδα γενικότερα παίζει καλά. Το βλέπετε κιόλας μέσα στο γήπεδο. Όσες αλλαγές και να γίνουν από τον προπονητή, όποιοι και να παίξουν, η ομάδα παίζει με την ίδια επιθετικότητα και το ίδιο πάθος μέσα στο γήπεδο. Βγάζει υγεία, κάνουμε αυτά που μας λέει ο προπονητής στην προπόνηση και αυτό φαίνεται και μέσα στο γήπεδο. Το θέμα είναι, είμαστε εδώ για να πάρουμε τις νίκες, για να περάσει καλά ο κόσμος, όλα αυτά μετράνε. Φυσικά θέλουμε να γράψουμε ιστορία και να πάρουμε το πρωτάθλημα. Στο μάτσο με τον Αντρόμο και στο μάτσο που παίρνει, μπήκε μέσα και άλλαξε όλη την εικόνα του παιχνιδιού, όλη την εικόνα που είχε από αν το γεγονός ότι σήμερα αγωνίστηκε ως βασικός, είναι γι' αυτό μια επιβράβευση, έτσι τουλάχιστον όπως θα διαβάσει και τον Λουτσέσκο. Αυτό θα πρέπει να το ρωτήσετε στον προπονητή. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι αν μου δοθεί ευκαιρία θα προσπαθήσω να βοηθήσω όσο γίνεται. Αυτό είναι και το καλό αυτής της ομάδας, ότι δεν έχει 11 ή 12 καλούς παίκτες. Έχουμε 20 καλούς παίκτες και ο καθένας περιμένει την ευκαιρία να την αρπάξει από τα μαλλιά για να προσπαθήσει να δείξει τι μπορεί να κάνει. Εγώ ελπίζω σήμερα να πήγα λίγο προς αυτή την κατεύθυνση. Στόχος μας φυσικά είναι και τα δύο μέτωπα, αλλά πρέπει να το πάμε αυτό βήμα-βήμα. Νομίζω ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Δεν νομίζω ότι έχουμε αντίπαλο στην Ελλάδα. Πρέπει να το δείξουμε και μέσα στο γήπεδο. Και στο τέλος νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι πολύ καλό.